θα μπορούσε να υποστηρίζει κανείς την άποψη ότι δεν ενδιαφέρει σήμερα το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Φαίνεται αρκετά αρχαϊκό. Φαίνεται να απασχολεί δυνάμεις του σχεδιασμού και της παραγωγής που ανήκουν σε ένα περασμένο αιώνα. Ισχυρές οικονομικές δυνάμεις σήμερα θα έτεινε κανείς να διερευνήσει μήπως δεν τους ενδιαφέρει το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν τους ενδιαφέρει ενδεχομένως το θέμα του copyright. Ζώντας σε μια οικονομία της καινοτομίας, δηλαδή στην παραγωγή του συνεχώς νέου, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν έτοιμη τη νέα καινοτομία, τη νέα λύση, το νέο προϊόν, το νέο σχεδιασμό. Και να μπορέσουν να αποκομίσουν κέρδη από το χρονικό διάστημα που αυτό θα είναι νέο μέχρι να αντιγραφεί. Με αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά περίεργο ότι ακόμα δίνουμε μάχες για την πνευματική ιδιοκτησία και το copyright. Τη στιγμή που οι πιο ισχυροί ηγεμονεύοντες παράγοντες ζουν μέσα στην οικονομία της καινοτομίας, στην παραγωγή του συνεχώς νέου. Και βέβαια, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην οικονομία της καινοτομίας, αυτό το χρηματιστήριο της καινοτομίας, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν δεξαμενές ιδεών από τις οποίες να βρουν ανέξοδα, να αντλήσουν αυτές που τους χρησιμεύουν για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα προϊόν που θα υπάρχει στην αγορά για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να βγει το καινούριο. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί μήπως θα είμαστε εναντίον του τα πάντα ελεύθερα. Με την έννοια ότι θα έπρεπε να δούμε αυτή τη δημιουργία των δεξαμενών νέων καινοτομιών, δεξαμενών γνώσης που όλοι μαζί παράγουμε στις ελεύθερες ώρες μας, χωρίς να ξέρουμε τελικά ποιος θα τις χρησιμοποιήσει. Νομίζω ότι κανείς μπορεί να φύγει από αυτό το φαύλο κύκλο, εάν έχει να προτείνει κάτι, στοχεύοντας ακόμα και για τα λογισμικά, στην παραγωγή αξίων χρήσης. Θέτοντας δηλαδή στόχους, τους οποίους αυτά πρέπει να εξυπηρετήσουν. Και να αφήσει στην πάντα τα θέματα του copyright και της πνευματικής ιδιοκτησίας με αυτό το δογματικό τρόπο που ενδεχομένως μερικές φορές μπαίνουν.